Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Φαίνεται ότι το vlog με τίτλο «Άνδρες που δεν θέλουν ευθύνες και σχέσεις» έχει προκαλέσει σωρία αντιδράσεων. έτσι αποφάσισα να κάνω ένα follow-up, ένα βίντεο, ένα vlog το οποίο είναι συνέχεια εκείνου του βίντεο για να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Διαβάζω εδώ το εξή σχόλιο. Όλα αυτά που είπε Θέκλη είναι πολύ σωστά και σεβαστά. Αλλά περίμενα το θέμα να εστιαστεί στον ατομισμό των ανδρών κυρίως, στο βόλεμά τους και πώς θα μπορούσε στο μέλλον μέσα από τις επόμενες γενιές στην Ελλάδα και στην Κύπρο να αλλάξει και να προκύψει μια κοινωνία πιο ποιοτικών ανθρώπων. Μήπως έχεις λίγο χρόνο αγαπημένη μας θέκλα να κάνεις ένα σχετικό vlog. Σε ευχαριστώ αδελφική μας φίλη. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Ένα άλλο ερώτημα είναι... Και πώς αντιδρούμε με τους άνδρες που για να καταφέρουν να αποσπάσουν οι έρωτα ή χρήματα μας λένε ότι θέλουν να κάνουν γάμο μαζί μας. Φαίνεται ότι έχει, έχει πολλούς, πολλές γυναίκες οι οποίες είναι καμένες θα έλεγα. Καμένες θα έλεγα από τραυματικές εμπειρίες που είχαν με αποσχέσεις με άνδρες. Χωρίς φυσικά να σημαίνει ότι η δική μας αρνητική εμπειρία είναι ικανή για να χρωματίσει ένα ολόκληρο φύλλο. Δηλαδή αν εμείς έχουμε περάσει μια αρνητική εμπειρία με έναν άνδρα στη ζωή μας, δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνδρες είναι το ίδιο, να μην υπεργενικέύουμε. Διαβάζω και άλλα σχόλια εδώ. Ένα άντρα λέει: Αν μπει ο άντρα σου τον ενδιαφέρει μόνο το σεξ, η κοπέλα 90% δεν θα πάει μαζί του. Θα πει το παραμύθι ότι έχει συναισθήματα και θέλει σχέση. Δεν θέλει να πάρει το σεξ από μια εργάτρια του σεξ, γιατί θέλει καλό σεξ με συνέστημα εκ μέρου τη κοπέλα μόνο. Προσοχή, κορίτσια. Είναι άντρα που το γράφει αυτό. Ένα, ένα, άλλο σχόλιο, το οποίο είναι έτσι αρκετά εκρηκτικό. Λέει εδώ θίγεται ένα ελληνικό φαινόμενο πλέον ότι οι ελληνίδες γυναίκε θέλουν σχέση γάμο και παιδιά, Τη πιέζει ίσω και η ηλικία και τα στερότυπα τα ελληνικά. Και οι άνδρε κατά κανόνα πλέον δεν θέλουν σχέσει, ή θέλουν ελεύθερη σχέση, ή καθόλου σχέση. Από εκεί βγήκε ο όρο player. Δεν είναι από εδώ, δεν είναι από αυτό, από εδώ που έχει βγει ο όρο player. Δεν είναι από αυτό που έχει βγει ο όρο player. Οπότε δημιουργείται ένα χάσμα δύο αντίθετων σχολών ή στρατοπέδων που δεν μπορούν να συμπορευθούν διότι επιζητούν τελείω άλλου στόχου με άλλε αξίε και ιδανικά. Το ευνοεί λοιπόν πολύ η εποχή μα τα κοινωνικά δίχτυα, η ενόχλητη αλλαγή πολλών συντρόφων, άνευ συνεπειών και οι κοινωνικέ συνθήκε ότι και καλά όλα επιτρέπονται. Και ότι η κατανάλωση πολλών συντρόφων είναι τρόπιο επίτευγμα. Επομένω, το ζήτημα θέκλα δεν είναι αν έχουν οι άνδρες θεμελιώδε δικαίωμα να παίζουν ή να αλλάζουν συντρόφου ή να έχουν ταυτόχρονα πολλού. Το θέμα που τίθεται εδώ είναι γιατί φτάσαμε ω εδώ. Μάλιστα, το ζήτημα έχει πάρει μεγάλε κοινωνικέ διαστάσει πλέον, εφόσον το ακούσει συνέχεια στον κοινωνικό μα περίγυρο και στι διαμαρτυρίε των γυναικών. Εξού και το γράμμα, και sorry, αλλά η εξαπάντηση από έναν player σύντροφο που δεν έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή τη θέση του στο αντισυλμβαλόμενο μέρο δεν είναι καθόλου προσωπικό δικαίωμά του, αλλά συνιστά προσβολή τη προσωπικότητα του άλλου συντρόφου, εφόσον το έχει καλλιεργήσει εύλογα τι προσδοκίε για έρωτα και σχέση, και αποτελεί κάτι που θα έπρεπε να ήταν ποινικό αδίκημα τυποποιημένο στον ποινικό κώδικα, γιατί είναι ψυχική οδύνη του άλλου. Αίσθηση ύπτα, χάσιμο ενέργεια χρόνου και ψυχική, φθορά του άλλου που δεν αναπληρώνεται με τίποτα. Οι άνθρωποι δεν είναι toys, δηλαδή παιχνίδια. Και ναι, δικαιούνται οι άντρε να μην θέλουν σχέση και να το εκφράζουν, αλλά όχι να εξαπατούν, να ξεγελούν, να εκμεταλλεύονται το αδύναμο άλλο μέρο και να διαχειρίζουν του άλλου ω παιχνίδια, ω toys. Για να καλύπτουν τα πεινά ή την ψυχοπαθολογία του. Εκτό λοιπόν από τα δικαιώματα που έχουν όλοι, υπάρχουν και οι ηθικέ υποχρεώσει τη ορθή του άλλου συντρόφου για τι προθέσει του. Και το ότι η ευθύνη βαραίνει αυτόν τον σύντροφο που ενημερώθηκε για τι προσθέσει του άλλου μέρου και αποφάσισε. Και απαντάω εγώ. Εγώ στραβώνω και πουλώ και εσύ αβλεπε και αγόραζε, λέμε στην Κύπρο. Εγώ που σε, ξεπουλάω, σε στραβώνω για να, να ζουμπουλή, όσοι άνοιξε τα μάτια σου και αγόραζε. Έχουμε εμεί προσωπική ευθύνη για τι επιλογέ μα ποινικοποίηση, ρωτάω. Και βάζω και αυτέ τι φοβισμένε φατσούλε. Θέκλα πετρίδου, μιλάω για την εξαπάτηση κάποιου για να πετύχουν το στόχο του συνήθω για να πάρουν σεξ. Όταν ο ένα πηγαίνει για σχέση και δέρνεται και ο άλλο κοροϊδεύει. Όταν η χαρά του ενό είναι ο πόνο του αλλουνού, τότε δεν μιλάμε για δική συναλλαγή. Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τι καλέ σχέσει και του καλού φίλου. Ο όρο ποινικοποίηση που χρησιμοποίησαν είναι μεταφορικό. Σίγουρα, όσο πιο ή έμπειρο ή έμπειρη είσαι, τόσο μικρότερη πιθανότητα να ξαπατηθεί από παίχτη ή παίχτρια. Και εμεί έχουμε προσωπική ευθύνη και το άλλο μέρο έχει για αυτό που μα πουλάει και για τον τρόπο μα το πουλάει. Ε, είναι διάφορα τέτοια σχόλια. Λοιπόν, να κάνουμε μερικά ξεκαθαρίσματα. Γιατί όπω γράφετε και εσεί πολύ ορθά, οι καλοί οι λογαριασμοί κάνουν του καλού φίλου. Είμαι κάθετα εναντίον της υπόθεσης ότι φταίνε οι άνδρες για όλα τα προβλήματα του γυναικών στις σχέσεις σήμερα. Πάω και ένα βήμα παρακάτω και λέω ότι δεν παίζει ρόλο το φίλο στα προβλήματα σχέσεων που αντιμετωπίζουμε σήμερα, αλλά ο άνθρωπος. Καιρός είναι να Φύγουμε μακριά από οποιοδήποτε κοινωνικό στερεότυπο που μας περιορίζει, που μας παγιδεύει και που δεν μας αφήνει να σκεφτούμε καθαρά. Ειδικά στην τρίτη σχολιάστρια, διαβάζοντας, διαβάζοντας το, το σχόλιο της αρχικά και ίδια λέει ότι οι γυναίκες θέλουν γάμο και οικογένεια και ίσως επηρεάζονται από τα κοινωνικά στερεότυπα. Είμαστε σε μία μεταβατική εποχή, ακόμη υπάρχει η πατριαρχία ως ε, δομή της κοινωνίας. Δεν έχουμε την αυστηρή πατριαρχία που είχαμε πριν 100 χρόνια ή πριν 50 χρόνια. Είναι πιο ελαφριά, πιο χαλαρή η κατάσταση, όμως οι άντρες είναι το ευνοημένο φύλο ε, με βάση τις εμπειρίες κυρίως των μεγαλύτερων γενεών. Ε, και η διαφορά είναι η εξή ότι αν ένας άνδρας αποφασίσει να φλερτάρει μια γυναίκα, να πλησιάσει μια γυναίκα για τη δημιουργία μια σχέση, μπορεί πιο εύκολα να το κάνει παρά μια γυναίκα να πλησιάσει έναν άνδρα πάλι λόγω κοινωνικών στερεοτύπων. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτό είναι και το ορθό. Για να πάμε λίγο πίσω στις ρίζες μας, λίγο πίσω στον πρωτόγονο, στον πρωτόγονο εαυτό μας και στο πρωτόγονο DNA μας, το οποίο κουβαλούμε σε αυτή τη σύγχρονη εποχή. Αν δούμε τις μελέτες των ιστορικών ανθρωπολόγων, μας διαβεβαιώνουν ότι όλες ανεξαιρέτως οι πρωτόγονες κοινωνίες ήταν μητριαρχικές από τη μια και από την άλλη δεν υπήρχε ο θεσμός του ρομαντικού έρωτα και της πυρηνικής οικογένειας όπως υπάρχει σήμερα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι στη φύση της γυναίκας Στη φύση τη γυναίκα, τη πρωτόγονη γυναίκα, που είπαμε ένα κοριτσάκι που γεννιέται σήμερα έχει το ίδιο DNA με μια γυναίκα που γεννιόταν στην πρωτόγονη εποχή. Όπω και ένα αγοράκι που γεννιέται σήμερα έχει το ίδιο DNA με έναν άνθρωπο που γεννιόταν στην πρωτόγονη εποχή. Η φύση τη πρωτόγονη γυναίκα ήταν να μην έχει κανένα απολύτω κοινωνικό ή ηθικό ενδιασμό για να κάνει σεξ με τον οποιονδήποτε, οπουδήποτε. Στις πρωτόγονες κοινωνίες οι γυναίκες επέλεγαν με ποιον θα κάνουν σεξ και οι άντρες πρότειναν σε όλες τις γυναίκες να κάνουν σεξ και οι γυναίκες επέλεγαν με ποιον γούσταρα να κάνουν σεξ. Τα παιδιά που γεννιόντουσαν δεν γνώριζαν τον πατέρα τους, γνώριζαν μόνο τη μητέρα τους. Οι γυναίκες και οι άντρες δεν είχαν ιδιαίτερες κοινωνικές επαφές, ούτε, κα... Ούτε, ε, την κατάσταση να πρέπει να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, γιατί οι γυναίκε περνούσαν το μεγαλύτερο μέρο τη μέρα του και τη νύχτα του με τι άλλε γυναίκε και με τα παιδιά, και οι άντρε περνούσαν το μεγαλύτερο μέρο τη ώρα του με του άλλου άντρε, κυνηγώντα, πολεμώντα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν λέω ότι πρέπει να ζήσουμε στη σύγχρονη εποχή με ένα πρωτόγονο τρόπο. Απλώ αγνωρίζουμε τη γενετική μα κληρονομιά. Αγνωρίζουμε από πού έχει ξεκινήσει το ανθρώπινο είδο. Τότε μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα πόσο πολύ μας περιορίζουν τα κοινωνικά στερεότυπα και πόσο κόντρα πάνε στη φύση μας. Δεν θα μιλήσω σήμερα υπέρ της πολυγαμίας. Ούτε υπέρ του να είναι κάποιος παίχτης ή παίχτρια. Δεν έχω αυτές τις απόψεις. Εγώ προσωπικά επιλέγω να είμαι μονογαμική και επιλέγω να μην είμαι παίχτρια. Έχω κάνει αυτή την επιλογή. Δικαιούμαι να την κάνω. Όπω επίση, κάποιο δικαιούται να κάνει την επιλογή να είναι μονογαμικό και να είναι παίχτη και να υποστεί τι συνέπειε. Εντάξει, οι πράξει μα έχουν συνέπειε. Είτε μα αρέσει, είτε όχι. Οι πράξει όλων μα, όχι μόνο των αντίθετων. Όχι μόνο των παιχτών, αν εμεί δεν είμαστε παίχτε. Όχι μόνο των πολυγαμικών, αν εμεί είμαστε μονογαμικοί. Όλων των ανθρώπων, οι πράξει του έχουν συνέπειε κατά τη γνώμη μου την ταπεινή, τις μόνες πράξεις που μπορούμε να ελέγξουμε είναι τις δικές μας. Κανενός άλλου δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις πράξεις του και δεν δικαιούμαστε. Δεν έχουμε τέτοιο ανθρώπινο δικαίωμα να επεμβαίνουμε στις πράξεις των άλλων ανθρώπων. Εκτός από την περίπτωση που όντως κάτι καθιστά ποινικό αδίκημα, κάτι συνιστά ποινικό αδίκημα, οπότε εκεί ναι, θα κάνουμε την καταγγελία στι αρχέ και θα αναλάβουν δράση. Το να σε ξεγελάσει κάποιο, να σου τάξει φύκια με μεταξωτέ κορδέλε, να σου πουλήσει έρωτε για να κάνει έξι μαζί σου και μετά να φύγει, δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα. Δεν αποτελεί. Το date rape, ο βιασμό στο ραντεβού, ναι, αποτελεί ποινικό αδίκημα. Και ο βιασμό μέσα στο γάμο επίση αποτελεί ποινικό αδίκημα έτσι, για γνώση και συμμόρφωση. Όμως, αν ο άλλος έχει καταφέρει να σε κάνει να νομίζεις ότι θέλει άλλα από αυτά που πραγματικά θέλει, να σε ξεγελάσει, ας πρόσεχες. Ας είχε τα μάτια σου ανοιχτά, ας ήσουν προσεκτικός, ας ήσουν προσεκτική και ας έπαιρνε αποφάσεις όχι μόνο με βάση το τι σου λένε οι άλλοι, αλλά και με βάση το τι λέει τον κατ' σου, το ένστικτό σου με ρωτάτε για τους con artists, τους απαταιώνες σχέσεων, οι οποίοι μπορεί να υποσχεθούν ακόμη να και γάμο ή να κάνουν ακόμη και γάμο, προκειμένου να αποσπάσουν συναισθηματικά και κυρίως οικονομικά αγαθά. Οι απαταιώνες σχέσεων στοχεύουν σε ευάλωτους ανθρώπους, γιατί υπάρχουν και γυναίκες απαταιώνες σχέσεων, con artists. Ένα απαταιώνα σχέσεων, μια απαταιώνισσα σχέση, δεν θα στοχεύσει σε έναν άνθρωπο που έχει υψηλή αυτοεκτίμηση, που νιώθει καλά μέσα στο πετσί του, που νιώθει καλά για το φίλο του, που δεν έχει αισθήματα κατωτερότητας, αισθήματα μειονεξίας, που δεν έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, που δεν τυραννιέται και δεν βασανίζεται από τα κοινωνικά στερεότυπα. Μία γυναίκα που είναι λυσαγμένη για να κάνει γάμο, που είναι λυσασμένη για να κάνει παιδί, εννοείται ότι αποτελεί εύκολο στόχο κάποιου απαταιώνα σχέσεων, ο οποίος ένα απαταιώνα σχέσεων που θέλει να πάρει μια γυναίκα να την παντρευτεί για να τη κλέψει χρήματα ή άλλα πράγματα, θα πάει σε μια γυναίκα η οποία λέει: Α, δεν με νοιάζει. Αν παντρευτώ και δεν παντρευτώ. Εμένα ο γάμο δεν με ενδιαφέρει ω αυτό ο σκοπό. Για μένα ο γάμο είναι κάτι που θα κάνω εάν είμαι με έναν άνθρωπο τόσο καλά, που είναι η, 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 η φυσική συνέχεια. Ή θέλω να κάνω παιδί και επειδή δεν έχω τον κατάλληλο σύντροφο, κάνω παιδί μόνη μου. Μια τέτοια γυναίκα δεν μπορεί να την ξεγελάσει κάποιο απαταιώνα σχέσεων. Μια γυναίκα όμω η οποία λέει Απαναγία μου, είμαι 35 χρόνια και δεν έχω παντρευτεί ακόμα και δεν έχω γονό παιδί και έχω καθυστερήσει και θα γίνει. Αυτή θα είναι πάρα πολύ καλό θύμα. Πολύ καλό υποψήφιο θύμα. Αυτά τα κοινωνικά στερεότυπα και αυτέ τι κοινωνικέ προκαταλήψει εκμεταλλεύονται οι τυχόν επιτίδιοι που θέλουν να ξεγελάσουν ανθρώπου να του τάξουν αγάπες, έρωτες και γάμους και να τους κλέψουν τα χρήματά του ή την ψυχή του, τα συναισθήματά του. Οπότε μα βοηθάει πάρα πολύ και μα οχυρώνει προκειμένου να μην πέφτουμε θύματα το να γίνουμε εμεί οι ίδιοι ελεύθεροι από κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις. Να μην νιώθουμε ότι η αξία μα θα ανεβεί μόνο άμα κάνουμε σχέση, ότι η ανθρώπινη μα αξία θα ανεβεί μόνο άμα είμαστε παντρεμένοι, ότι η ανθρώπινη μα αξία θα έχει βάρο μόνο όταν κάνουμε παιδιά και είμαστε γονεί και είμαστε και παντρεμένοι και έχουμε και σύντροφο και έχουμε και εγώ παιδιά. Δηλαδή είμαστε και σε γάμο και είμαστε γονεί. Όλα αυτά τα κοινωνικά στερεότυπα, άμα τα ξεκαθαρίσουμε από το μυαλό μα, άμα τα βγάλουμε από το μυαλό μα, δεν λέω να γίνουμε εναντίον του γάμου. Δεν λέω να μην κάνουμε παιδιά. Να μην είναι ο γάμο αυτό ο σκοπό. Να μην είναι το να κάνει παιδιά αυτό ο σκοπό. Και όταν γνωρίζει ανθρώπου, το κριτήριο σου να μην είναι ποιο. Από αυτού που γνωρίζω θα με παντρευόταν, Ποιο από αυτού που γνωρίζω θα έκανε παιδί μαζί μου, Όχι ποιο από αυτού που γνωρίζω ουσιαστικά με ελκύει και με ποιον πραγματικά ταιριάζω. Το έχω πει και σε ένα βίντεο που έχω κάνει πρόσφατα ότι πολλέ φορέ οι γυναίκε χρησιμοποιούμε τη γενετήσια λειτουργία, το σεξ, ω ένα μέσο διαπραγμάτευση για να αποκτήσουν άλλα πράγματα, όπω γάμο, σχέση, παιδιά κτλ. Κατά τη αυτό δεν είναι υγιέ. Και μας βάζει εμάς τις ίδιες τις γυναίκες σε μειονεκτική θέση. Είμαι εναντίον του να κατηγορούμε τους άλλους για τα δικά μας λάθη και για τις δικές μας αδυναμίες. Ο καθένας να εστιαστεί στον εαυτό του και η κάθε μια στον εαυτό της. Ποιε είναι οι δικές μου αδυναμίες. Πού έχω κολλήσει εγώ συναισθηματικά ψυχικά. Τι απόψεις και επεπιθύσεις έχω οι οποίες με καθιστούν ευάλωτοι στο να γίνω θύμα κάποιου παίχτη, κάποιου απατειώνα σχέσιο. Αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί βέβαια, ναι, είναι ωραίο είναι εύκολο, με παίρνουμε το πληκτρολόγιο και λέμε όλοι οι άνδρες που είναι έτσι, οι άνδρες που είναι παίχτες, οι άνδρες που είναι περιπαίχτες, είναι ένα πρόβλημα κοινωνικό και σε όλες τις κοινωνικές συνδιαλλαγές αυτά ακούς, γυναίκες που κατηγορούν τους άνδρες και κάνουν και φτιάνουν και ράνουν και βγάζουν έτσι μια πολύ ωραία μισανδρική θεωρία, με μισανδρή θεωρία, μιλούμε με μισανδρισμό για τους άνδρες και εμείς είμαστε όλες οι αθώες περιστέρες που μας ξεγελούν οι άνδρες και θέλουν να μας απαυτώσουν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και συγγνώμη που θα το πω και θα το πω ξεκάθαρα, το να τη λήξει ένα άνδρα είναι εξίσου άθλιο με το να είσαι απατεώνα σχέσιο. Ναι, είναι άθλιο. Έχετε ακούσει αυτόν τον όρο, να τύλιξει αυτόν τον άντρα. Κόρη μου τύλιξε τον, η φίλη μου τύλιξε τον. Δηλαδή το να ξεγελάσει τον άλλο για να σε παντρευτεί για να έχει σχέση μαζί σου. Μη μου πείτε πώ δεν συμβαίνει αυτό. Μη μου πείτε πώ δεν συνέβαινε για δεκαετίε αυτό το πράγμα στην Κυπριακή και στην ελληνική κοινωνία. Μη μου λέτε πώ δεν, δεν αποτελεί κομμάτι τη εκπαίδευση που αρκετέ μανάδε έκαναν στι κόρε του για το πώ να τη λήξουν έναν άντρα. Και ερχόμαστε τώρα και έχουμε το θράσος να κατηγορούμε τους άνδρες ότι δεν θέλουν να κάνουν σχέσεις, ότι δεν είναι υπεύθυνοι, ότι είναι φυγόπονοι, ενώ εμείς τόσες δεκαετίες τους τυλίγαμε. Και γιατί δεν κάθονται να τους τυλίξουμε πλέον. Θα οριμάσουμε επιτέλους όλοι, όλα τα φύλλα, όλοι οι σεξουαλικοί προσανατολισμοί. Φυσικά, εντάξει, αυτό το θέμα αφορά περισσότερο τον ετεροφιλοφιλικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Για γάμους και πανηγύρια σοβαρά, με ενοχλούν τέτοιου είδου σχόλια. Με ελοχλεί μια τέτοια αντίληψη της ζωής. Μια τέτοια αντίληψη στερεοτυπική και πολύ, πολύ περιοριστική. Ο κάθε άνθρωπος έχει την προσωπική του αξία. Δεν μπορούμε να εκβιάσουμε συναισθήματα σε κανέναν άνθρωπο. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε κανένα να μας ερωτευτεί παράφορα. Είτε θα μας ερωτευτεί από μόνος του ή από μόνη της, είτε όχι. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να τη λήξω τον άλλο. Δεν θα μου βγει σε καλό άμα τη τον άλλο. Άντε και τη λήξε μία και τη λήξε γιαγιά σου και τη λήξε πρωγειαγιά σου και τη λήξε μάνα σου, τώρα εσύ δεν μπορεί πλέον να τη λήξει, γιατί έχουν τη λήξει τόσε γενιέ προηγουμένω και ξύπνησαν και οι άντρε. Ακούγονται τρελά αυτά που λέω. Ξαναλέω και ξανατονίζω ότι δεν εφαρμόζω σε όλε τι γυναίκε και δεν εφαρμόζουν σε όλου του άντρε. Γιατί πρέπει να σα πω, οφείλω να σα πω, ω ψυχολόγο που εργάζομαι πάνω από 20 χρόνια και έχω δει χιλιάδε ζευγάρια δεν είναι μόνο οι άνδρες που αποφεύγουν δέσμευση και ευθύνη μέσα σε σχέσεις. Υπάρχουν και πολλές γυναίκες που αποφεύγουν δέσμευση και ευθύνη. Και δεν είναι μόνο οι άνδρες που μπορεί να είναι απατιών σχέσεων και οι γυναίκες μπορεί να είναι απατιών σχέσεων. Και σας λέω όσο περισσότερες χιλιάδες ανθρώπους έχω γνωρίσει και δεν τους έχω γνωρίσει απλώς έτσι, γεια, γεια σας. έχω πάρει τα ψυχολογικά τους ιστορικά, τόσο περισσότερο καταλήγω στο γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους και όχι με άνδρα ή γυναίκα, όχι με φίλα και αυτό μπορεί να το δει ακόμη πιο ξεκάθαρα στι σχέσει των ομοφύλων ζευγαριών. Δύο άντρε που είναι μαζί, δύο γυναίκε που είναι μαζί, σε ομοφυλοφιλικέ σχέσει. Εκεί θα δει ότι μπορεί να είναι και δύο από το ίδιο φύλλο, αλλά έχουν εντελώ διαφορετική αντιμετώπιση συνήθω ο ένα από τον άλλο, βάσει τη προσωπικότητα του και του χαρακτήρα του και των προσωπικών του επιλογών. Δεν μα βοηθάνε αυτέ οι γυναικεύσει. Εσεί οι άντρε την έχετε εύκολα. Εμεί οι γυναίκε την έχουμε δύσκολα. Εσεί οι άντρε είστε έτσι. Εσεί οι γυναίκε Όχι! Ο καθένα οφείλει να έχει προσωπική ευθύνη. Αυτέ είναι οι απόψει μου. Αυτέ εκφράζω εδώ στο κανάλι μου. Όσον αφορά στον έρωτα, επειδή είχα δει και μια άλλη συζήτηση χθε, μεγάλη συζήτηση κάτω από ένα σχόλιο, εκφράστηκε από ένα χρήστη του η άποψη ότι όταν αγαπάμε τον άλλο, τον αγαπάμε καθολικά, τον αγαπάμε χωρί όχι, χωρί γιατί. Δεν ενοχλούμαστε με τίποτα, δεν βάζουμε εμπόδια, η αγάπη όλα τα αντέχει, όλα τα μπορεί. Είναι πολύ ρομαντική απεικόνιση του έρωτα αυτή, αλλά αυτή η ρομαντική απεικόνιση χρειάζεται να έχει δυο όριμου ανθρώπους, δυο ανθρώπους που είναι ολοκληρωμένες προσωπικότητες και επιλέγουν ελεύθερα να ακολουθήσουν τα συναισθήματα τους, τα το οποία είναι αυτά του μεγάλου έρωτα του ενός προς τον άλλο. Δεν μπορούμε αυτό το εξιδανικευμένο πρότυπο σχέσης του απόλυτου έρωτα, να το εφαρμόσουμε σε όλες τις ερωτικές σχέσεις, γιατί δεν είναι όλες οι ερωτικές σχέσεις το ίδιο. Και επίσης θεωρώ ότι είναι άσκοπο ή όχι και τόσο χρήσιμο οι άνθρωποι να μην κάνουν ερωτικές σχέσεις προκειμένου να βρουν τον απόλυτο έρωτα. Και πολλές φορές, και αυτό το γράφω και στο καινούριο μου βιβλίο που βρίσκεται σε διαδικασία συγγραφή τώρα, μπορεί να έχουμε ένα σπουδαίο έρωτα στη ζωή μας αλλά να μην γνωρίζουμε ότι έχουμε ένα σπουδαίο έρωτα γιατί ταλαιπωρούμαστε από όλα αυτά τα στερεότυπα που έχουμε στο μυαλό μας. Αυτό το βίντεο έγινε για να ξεκαθαρίσει ότι δεν είναι όλοι άνδρες ατομιστές, δεν είναι όλες οι γυναίκες θύματα, δεν είναι τα δύο φύλλα, δύο ξεχωριστοί αντίπαλοι και δύο ξεχωριστά στρατόπεδα στον έρωτα, ο οποίος είναι το στη μάχη, η έρωτα ανήκαται μάχαλη. Ο έρωτα είναι ανίκητο στη μάχη και δεν κοιτάει ούτε φίλα ούτε σεξουαλικούς προσανατολισμούς, Τίποτα δεν κοιτάει ο έρωτα. Κοιτάει μόνο την έλξη. Άρα οφείλουμε να σεβαστούμε την έλξη, η οποία έλξη όταν επισυμβεί άρει το φόβο. Η αγάπη έξω βάλει το φόβο. Εάν κάποιο ερωτευτεί πραγματικά, εάν κάποιοι ερωτευτεί πραγματικά, δεν φοβάται να δημιουργήσει σχέση. Οπότε δεν έχει νόημα να αντιμετωπίσουμε καθολικά ως φαινόμενο το φόβο των ανδρών για σχέσεις, το φόβο των ανθρώπων για σχέσεις. Να αντιμετωπίσουμε προσωπικά στην κάθε περίπτωση με θέλει αρκετά αυτός ο άνθρωπος ώστε να μην φοβάται να κάνει σχέση μαζί μου. Αν με θέλει αρκετά ώστε να μην φοβάται να κάνει σχέση μαζί μου και αν το θέλω και εγώ αρκετά ώστε να μην φοβάμαι να κάνω σχέση μαζί του, κάνουμε σχέση άφοβα. Τόσο απλά. Και από την άλλη έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και ευθυνόμαστε εμείς για τις επιλογές μας. Και έχουμε κάθε δικαίωμα και να πούμε ναι στο να προχωρήσουμε να κάνουμε οποιασδήποτε μορφή σχέση και να πούμε όχι. Δικαιούμαστε. Φιλιά.